Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά τις διαφημίσεις. Να μιλήσουμε για θέματα χρηστικά, για θέματα που απασχολούν αρκετό κόσμο και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό και συμβιβασμούς και το τι γίνεται με τα θέματα του άειλου διαζυγίου και άλλα θέματα τα οποία σίγουρα απασχολούν την κοινωνία. Και για όλα αυτά θα μας μιλήσει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είναι δικηγόρος και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και την έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης. Καλό απόγευμα, κυρία Νέστορα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Βλέπουμε ότι είστε ειδικοί σε αυτά τα που θα ζητήσουμε. Έχετε κάνει και σπουδές και στο εξωτερικό, οπότε νομίζω έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Ναι. Ξέρετε, έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι πλέον βγαίνει το διαζύγιο πιο εύκολα. Mm-hmm. Βέβαια, καλό θα ήταν οι άνθρωποι να μην χωρίζουν, αλλά από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, είναι όντως ισχύει αυτό, βγαίνει πιο γρήγορα το διαζύγιο τώρα, το συνενετικό. Το συνενετικό διαζύγιο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης του συνενετικού διαζυγίου επί της ουσίας δεν έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Αυτό όμως που έχει αλλάξει με την βοήθεια επί της ουσίας του GovGR, που είναι μια πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερακάκη και της ομάδας του, της κυβέρνησης δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι μπορεί πλέον ο ενδιαφερόμενος, η ενδιαφερόμενη σύζυγη, μέσω της πλατφόρμας του GovGR, να κινήσουν τη διαδικασία του διαζυγίου τους. Χωρίς να πάνε στο δικηγόρο, χωρίς. Πάλι χρειάζεται δικηγόρος, πάλι ο κάθε ένα σύζυγος έχει την εκπροσώπηση από το δικηγόρο του. Απλά δεν χρειάζεται ούτε συναντήσεις σε δικηγορικά γραφεία να κάνουν, ούτε στο συμβολιογράφο να πάνε για να υπογράψουν. Γίνονται όλα μέσω της πλατφόρμας. Αυτό που επί της ουσίας και πρακτικά γίνεται είναι ο δικηγόρος του ενός σύζυγου συνήθως μπαίνει στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τάξης του ενός σύζυγου, βάζει τα στοιχεία τα οποία ήδη μάλλον κάποια στοιχεία αυτοματοποιημένα υπάρχουν και τα τραβάει η πλατφόρμα από όλες τις πιστοποιήσεις που έχουμε κάνει στο TaxisNet και από εκεί και πέρα συμπληρώνονται στοιχεία όπως η ληξιαρχική πράξη γάμου, η ημερομηνία γάμου, ο αριθμός των τέκνων, η διατροφή που ενδεχομένως έχει συμφωνηθεί, γίνονται κάποια βήματα. Στη συνέχεια ο δικηγόρος του άλλου συζύγου μπαίνει με τη σειρά του στην ίδια πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet του άλλου συζύγου, επιβεβαιώνει τα στοιχεία που έχει βάλει ο πρώτος σύζυγος, βάζει τα δικά του στοιχεία τυχόν που του ζητούνται και στο τέλος ο συμβολιογράφος επί της ουσίας, ο οποίος θα είναι και αυτός που θα εκδώσει την πράξη του διαζυγίου, είναι αυτός που επίσης με τη σειρά του θα μπει στο σύστημα TaxNet με τους δικούς του πλέον κωδικούς για να επικαιροποιήσει τα στοιχεία, να βάλει τυχόν άλλες προϋποθέσεις και έτσι προωθείται επί της ουσίας η διαδικασία έκδοσης του άειλου διαζυγίου. Το οποίο εκδίδεται πότε, μετά από πόσο καιρό? Είναι πάρα πολύ σύντομη η διαδικασία. Πάλι υπάρχουν οι 10 μέρες επί της ουσίας που έχουμε ούτως ή άλλως, γιατί από τη στιγμή που υπογράφεται ψηφιακά το συμφωνητικό που ρυθμίζει όλα τα θέματα διάλυσης του γάμου, θα πρέπει να παρέλθουν 10 μέρες από την ημερομηνία αυτή και μετά το πέρας των 10 αυτών ημερών, που είναι ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που ο νόμος θέτει έτσι ως ασφαλιστική δικλίδα, μετά ο συμβολεογράφος θα μπει, θα επικαιροποιήσει τα στοιχεία και στην ουσία θα κάνει την ηλεκτρονική έκδοση του διαζυγίου. Είναι δηλαδή ένα συμβολογραφικό έγγραφο το οποίο υπάρχει σε ψηφιακή μορφή. Μετά χρειάζεται πάλι να πάει στη Μητρόπολη να πάρει, να κάνει τις διαδικασίες. Ναι, γίνονται και αυτές οι διαδικασίες. Επίσης προωθείται μια ρύθμιση για να γίνονται και αυτά ψηφιακά. Mm-hmm. Προς το παρόν έχουμε φτάσει μέχρι την έκδοση του άειλου διαζυγίου, έτσι περίπου όπως σας περιγράφω έτσι χοντρικά. Βέβαια κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη, μπορεί κάποια άλλα στοιχεία να χρειάζονται, αλλά το γενικό πλάνο είναι αυτό, ότι μέσω της πλατφόρμας GovGR μπορεί πλέον να εκδοθεί το άειλο διαζύγιο. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, έχετε κάποια έτσι στατιστικά ή γνωρίζετε εάν ο κόσμος προτιμάει, τα ζευγάρια προτιμούν το σύμφωνο συμβίωσης αντί του γάμου? Δηλαδή έχουμε σύμφωνα συμβίωσης, γίνονται σύμφωνα συμβίωσης? Γίνονται.
Εγώ στο περιβάλλον μου έχω ζευγάρια που έχουν αποφασίσει να υπογράψουν ένα σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό πάλι γίνεται, έρχονται στο δικηγόρο και το κάνουν. Πώς γίνεται? Όχι, αυτό είναι σε συμβολογράφο. Α, συμβολογράφο. Είναι, ναι, σε συμβολογραφικό έγγραφο. Επίσης, προβλέπει πάλι, ρυθμίζει θέματα του γάμου, θέματα περιουσιακά, mm-hmm. θέματα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που το επιλέγουν και είναι προς τη θετική κατεύθυνση το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί και έχει δοθεί και αυτή η δυνατότητα mm-hmm. του συμφώνου συμβίωσης. Στατιστικά συγκεκριμένα δεν μπορώ να σας πω. Λέω, ναι, δεν τα γνωρίζω. Αλλά υπάρχουν. Αλλά σαν περιραίουσα ατμόσφαιρα και επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι αρκετά με οικογενειακό δίκαιο, είναι πάρα πολλά τα ζευγάρια που επιλέγουν mm-hmm. αυτή τη μορφή δέσμευσης, ας το πω. Είναι και κάτι πιο εύκολο ενδεχομένως να λυθεί. Και για την ψυχολογία πολλών είναι κάτι καλό αυτό. Ναι. Βέβαια, όταν ξεκινάμε κάτι, δεν το κάνουμε με την προοπτική ότι θα λυθεί. Σίγουρα αλλά... όχι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, να σας ρωτήσω, επειδή λοιπόν ναι. ασχολείστε με το οικογενειακό δίκαιο, mm-hmm. είχαμε και αυτό το περίφημο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την συνεπιμέλεια. Ναι. Με αυτό τι γίνεται? Η συνεπιμέλεια, να σας πω καταρχάς ότι... είναι λίγο μια παρεξηγημένη έννοια. Mm. Συνεπιμέλεια είχαμε και με το προηγούμενο καθεστώς επί της ουσίας. Θα μπορούσε κάποιος να το διεκδικήσει ως σύζυγος, συνήθως ο πατέρας, και να το κερδίσει. Απλά τώρα με το νέο νομοσχέδιο υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα και μεγαλύτερη αποδοχή αυτής της δυνατότητας. Η συνεπιμέλεια δεν πρέπει ο κόσμος να το παρεξηγεί ότι ως διαμαγείας σταματάει η υποχρέωση καταβολής διατροφής εκ μέρους mm. του πατέρα ή της μητέρας, και πάλι η διατροφή υπολογίζεται με βάση τις δυνάμεις και των δύο συζύγων και πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών. Δηλαδή αυτό το κομμάτι δεν αλλάζει επί της ουσίας. Η συνεπιμέλεια έχει να κάνει περισσότερο, έτσι όπως προβλέπεται από το νέο νόμο, με το χρόνο τον οποίο ο γονιός που δεν μένει στην ουσία με τα παιδιά μπορεί να έχει με τα παιδιά. Υπάρχει δηλαδή ένα κόφτη, ένα πλαφόν ότι δεν μπορεί να είναι κάτω από το 1 τρίτο του συνολικού χρόνου διαβίωσης με τα παιδιών. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι τα παιδιά τα βλέπει κανείς 30 μέρες το μήνα, ο πατέρας δεν μπορεί να τα δει λιγότερο από 10 μέρες. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί είχαμε υποθέσεις, είχαμε mm-hmm. ακούσει που σχεδόν δεν βλέπανε ποτέ τα παιδιά, δεν τους άφηναν δηλαδή να τα δουν. Ναι. Να τώρα είναι υποχρεωτικό ότι αν θέλει να τα δει, μπορεί. Βέβαια, βέβαια. Ναι, σε αυτό το πλαίσιο ο νέος νόμος είναι γενικώς πιο προστατευτικός και με τους δύο γονείς. Εξυπακούεται ότι και οι δύο γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις mm-hmm. απέναντι στα παιδιά. Και ο νόμος αυτός θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση. Βέβαια, μένει να δούμε στην πράξη πώς θα γίνει, γιατί ακόμη πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν προκύψει με τον ορισμό της συνεπιμέλειας. Οπότε είναι κάτι καινούριο ακόμα, θα το δούμε στην είναι πορεία. Είναι κάτι καινούριο. Εγώ αυτό που... θα προέτρινα τα ζευγάρια που σκέφτονται, ας το πω, να διασπάσουν την έγαμη συμβίωση, είναι να βλέπουν πάντα τις υποθέσεις τους με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών και την καλή ψυχολογία mm-hmm. των παιδιών. Δεν πρέπει δηλαδή σε καμία περίπτωση η έννοια της συνεπιμέλειας να γίνει το μήλον της έρηδος και να μαλώνουμε γύρω από γίνεται, τη συνεπιμέλεια. Γίνεται όμως, συμβαίνει αυτό. Γίνεται, συμβαίνει. Ο νόμος έχει πολλές ασφαλιστικές δικλείδες, δηλαδή προστατεύει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι στη σωστή κατεύθυνση και σε πολλές περιπτώσεις προστατεύει το δικαίωμα επικοινωνίας του γονιού που δεν μένει με τα παιδιά. Συνήθως είναι ο πατέρας αυτός. Οπότε διασφαλίζει αυτό το θέμα της επικοινωνίας. Όπως προβλέπει και το εξής, ότι σε περίπτωση που η μητέρα δεν σέβεται τις ώρες και τις μέρες που προβλέπεται με βάση το συμφωνητικό mm-hmm. να επικοινωνεί ο πατέρας με τα παιδιά, αυτό μπορεί από την πλευρά της να θεωρηθεί και ως κακή άσκηση επιμέλειας. Οπότε βλέπουμε ότι γενικότερα ο νομοθέτης έχει δείχνει μία διάθεση να προστατεύσει τον πατέρα. Και αυτό το φυσικά δούμε, λοιπόν, είναι και θετικό, γιατί τα παιδιά πρέπει να έχουν και τους δύο γονείς. Βέβαια, ναι. Τώρα πάμε λίγο σε κάποια άλλα θέματα mm-hmm. εκτός οικογενειακού δικαίου. Να μιλήσουμε για αυτόν τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που υπάρχει. Ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χρέη προς τις τράπεζες, έχουν πάρει κόκκινα δάνεια mm-hmm. ή έχουν οφειλές προς το δημόσιο ή προς τρίτους οφειλέτες. Mm-hmm. Και τώρα υπάρχει μια δυνατότητα, μια διαδικασία, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο περίπου, ώστε να μπορούν να ρυθμίζουν μεταξύ τους αυτές τις οφειλές, ώστε να μην πηγαίνουν στο δικαστήριο που βλέπουμε. Mm-hmm.
Καταρχάς να σας πω το εξής, ότι ο νόμος περί εξοδικαστικού μηχανισμού είχε για πρώτη φορά ψηφιστεί πριν 4 χρόνια. Ήταν ο νόμος 4469 του 2017. Mm-hmm. Προέβλεπε μια σειρά από προϋποθέσεις. Όποιος θεωρούσε ότι μπορεί να υπαχθήσει στο νόμο αυτόν, έκανε τη διαδικασία και έμπαινε. Ποιους αφορά δηλαδή? Αφορά και ελεύθερους επαγγελματίες και... φυσικά πρόσωπα, μπορούν, εφόσον δεν έχουν το 90% των οφειλών τους σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα και εφόσον οι οφειλές τους είναι πάνω από 10.000 ευρώ, τώρα σας λέω τις βασικές προϋποθέσεις, τότε μπορούν να μπουν στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μπαίνοντας πάλι στην πλατφόρμα, η οποία επί της ουσίας λειτουργεί μέσω της ΕΓΔΙΧ, που είναι... Εκεί μπαίνει δηλαδή ο ενδιαφερόμενος ή πρέπει να μπει μέσω δικηγόρου? Μπαίνει, καταρχάς μπορεί ο κάθε πολίτης που πιστεύει ότι έχει τις προϋποθέσεις να μπει και να αποπειραθεί να κάνει συμπλήρωση της πλατφόρμας και όλων των στοιχείων που ζητούνται. Εμένα πάντα η γνώμη μου είναι ότι επειδή ο συγκεκριμένος μηχανισμός αφορά συνολική ρύθμιση οφειλών, είτε δηλαδή κάποιος έχει οφειλές στις τράπεζες, είτε στο δημόσιο, είτε σε ιδιώτες, μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του, καλό θα είναι να το κάνει με τη βοήθεια και την αρρωγή ενός δικηγόρου που γνωρίζει την όλη διαδικασία και σίγουρα ενός φοροτεχνικού ή ενός λογιστή. Και το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν, κατά τη λειτουργία, ας πούμε, του προηγούμενου νόμου και της προηγούμενης πλατφόρμας, υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που κάποιος, ας πούμε, δεν γνώριζε πολύ καλά τις προϋποθέσεις, έκανε την προσπάθειά του. Έκανε κάποια λάθη. Ναι, έκανε κάποια λάθη και μετά η πλατφόρμα τον πετούσε έξω, δεν μπορούσε δηλαδή να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Οπότε. Να πάρουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί όλο αυτό. Ναι. Χρωστάει κάποιος ένα δάνειο στην τράπεζα και πλέον δεν μπορεί να το πληρώσει για τους χυψηλόγους. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν, πώς ο εξοδικαστικός μηχανισμός λειτουργεί? Μπορεί να μπει στην πλατφόρμα, να δηλώσει, να σας πω εκ προημίου γενικότερα, ότι είναι καλύτερο σε ένα βαθμό για την αποτελεσματικότητα, το λέω, της αίτησης, μία προσέγγιση πριν να μπει κάποιος στην πλατφόρμα με την τράπεζα να την κάνει. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει όταν μπει στην πλατφόρμα και βάλει την οφειλή του και προχωρήσει στη συνέχεια στην πρόταση που θα κάνει στην τράπεζα, η τράπεζα θα πρέπει να μπει, να επικαιροποιήσει την οφειλή έτσι όπως την αναφέρει ο φιλέτης και να δεχτεί και την πρόταση που θα κάνει ο φιλέτης. Οπότε, το αντίθετο μπορεί να γίνει, να μπει η τράπεζα βέβαια, και να κάνει πρόταση. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις και τώρα έχω και κάποια στατιστικά, μπορώ να σας τα πω. Γιατί σήμερα, επί της ουσίας, σήμερα τον προηγούμενο μήνα, πέρασε ένας χρόνος από τη λειτουργία του πιο πρόσφατου νόμου, του 4338 του 2020. Οπότε με βάση τελευταία στοιχεία, περίπου δάνεια άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τράπεζες κυρίως βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πάνω από 3 δις ευρώ έχουν οριστικά υποβληθεί σαν αιτήσεις, οπότε διεκπεραιώνονται και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένας εξορθολογισμός των δανείων που είναι ληξιπρόθεσμων, γιατί τα δάνεια πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμα έτσι για να μπουν στην πλατφόρμα. Μέχρι στιγμής, στον ένα χρόνο που μεσολάβησε από την αρχή, από την έναρξη ισχύως του νόμου, 425 αιτήσεις έχουν κριθεί επιτυχείς, εκ των οποίων 288 από τράπεζες κινήθηκαν δηλαδή με πρωτοβουλία των πιστωτικών ιδρυμάτων και 137 με πρωτοβουλία του δημοσίου. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν ακόμη. Μέσα στον ένα χρόνο είναι γύρω στις 1.200 αιτήσεις που έχουν... Η ταχύτητα δεν είναι και πολύ γρήγορη. Πολύ γρήγορη δεν είναι. Υπάρχουν προβλήματα. Πραγματικά και το λέω και εγώ γιατί και κατά τη λειτουργία του προηγούμενου νόμου είχα έτσι εμπλακεί σε αρκετές υποθέσεις και κάναμε πολλές υποβολές. Η πλατφόρμα σαν πλατφόρμα έχει μια δυσκολία ως προς την επικαιροποίηση των στοιχείων και ως προς το feedback, ας πούμε, που έχει κάποιος για την αίτησή του. Οι δυσκολίες υπάρχουν, αντιμετωπίζονται από το Υπουργείο, θεωρώ εγώ, έτσι όπως το βλέπω συγκριτικά με την προηγούμενη κατάσταση, πολύ αποτελεσματικά. Αλλά αυτό εγώ που θέλω να επισημάνω είναι το τεράστιο ενδιαφέρον που δείχνουν οι οφειλέτες ως προς αυτή την πλατφόρμα. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να τη δει θετικά και πιστεύω ότι σιγά σιγά οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα, γιατί τα προβλήματα περισσότερο τεχνικά
γενικά είναι. Δηλαδή οι προϋποθέσεις έχουν διαγραφεί από το νέο νόμο κατά τη δική μου κρίση πάρα πολύ ακροθυγώς και πολύ αναλυτικά. Είναι δύσκολο δηλαδή κάποιος να μην, εάν όντως δικαιούται, να μπει στην πλατφόρμα και να απολάβει, γιατί και διαγραφές χρεών γίνονται σε ένα ποσοστό. Και επίσης έχεις το θετικό, το πολύ θετικό με την πλατφόρμα, είναι ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι υπάρχει μια συνολική ρύθμιση των οφειλών του οφειλέτη, δηλαδή έχει στην ουσία να δίνει στο τέλος μία δόση, η οποία επιμερίζεται στους πιστωτές. Δεν είναι ότι θα πρέπει να πας να δώσεις 100 ευρώ στην τράπεζα γιατί χρωστάς το δάνειο, 100 ευρώ σε μία ρυθμισμένη οφειλή στο δημόσιο. Όλα γίνονται σε μία δόση. Όλα γίνονται σε μία. Αν κάποιος λοιπόν μπει στην πλατφόρμα μετά, χάνει το δικαίωμα, άμα για τους χυψηλόγους κάτι να προσφύγει στη δικαιοσύνη για το ίδιο θέμα. Δεν δηλώνεις παραίτηση από κάποιο δικαίωμά σου, αν με ρωτάτε αυτό. Αυτό που επί της ουσίας ισχύει τώρα, επειδή πάρα πολλοί οφειλέτες είχαν αποπειραθεί με τον παλαιό νόμο να υπαχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, είχαν κάνει αιτήσεις συνδιαλλαγής, αιτήσεις εξυγίανσης, αυτό που θέτει ο νέος νόμος ως προϋπόθεση και έχει και μία λογική, θα σας πω γιατί, είναι ότι ο οφειλέτης που επιθυμεί να δοκιμάσει την τύχη του, ας το πω, στη νέα πλατφόρμα, επί της ουσίας θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί από τυχόν αίτηση εξυγίανσης ή παρόμοιες αιτήσεις που έχει υποβάλει στο δικαστήριο. Αυτό έχει τη λογική ότι δεν μπορούν ταυτόχρονα να τρέχουν παράλληλες διαδικασίες για την κλήρωση των ίδιων οφειλών. Κατανοητό, κατανοητό. Γιατί είναι οι ίδιοι πιστωτές απέναντι στο ίδιο δημόσιο, δεν μπορεί δηλαδή να έχει σε εκκρεμωδικία μία αίτηση με την οποία προσπαθεί. Κατανοητό, κύριε Ανέσορα. Απλώ θα σα ρωτήσω, δηλαδή, όταν γίνεται το αποτέλεσμα, αν δεν μας ικανοποιεί, μπορούμε να το απορρίψουμε, να μην το δεχτούμε δηλαδή. Εάν σταματήσει κάποιος, εάν έχει προκύψει, έχει κλείσει η αίτηση διακανονισμού, έχει γίνει δεκτή και σου θέτει κάποιες δόσεις που πρέπει να καταθέτεις. Εάν για οποιονδήποτε λόγο σταματήσεις να εξυπηρετείς... Θέλω να πω, όταν οι δόσεις που προκύπτουν και τα λοιπά λαμβάνονται υπόψη τα εύλογα κριτήρια διαβίωσης και όλα αυτά, δηλαδή άμα έχω 500 ευρώ εισόδημα, θα ήταν σχεδόν αδύνατο να μου βάλουν δόση 300 ευρώ, πρέπει και να ζήσω. Ναι. Λαμβάνονται αυτά υπόψη. Λαμβάνονται. Μπαίνει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με την τράπεζα και με το δημόσιο. Σίγουρα, και αν η πρόταση που σου κάνουν οι πιστωτές σου δεν σε ικανοποιεί, δεν είσαι υποχρεωμένος να ολοκληρώσεις τη διαδικασία. Α, μάλιστα, αυτό ήθελα. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε, αν σταματήσεις τη διαπραγμάτευση και στην. Αλλά θέλω να πω, είναι λογική, με βάση τη λογική κινούνται, ώστε, ή μόνο με βάση τα νούμερα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει λογική και υπάρχουν και πάρα πολλά ωφέλη από τη διαδικασία αυτή. Αναφέρθηκα πριν σε διαγραφές, αναφέρομαι και σε επιδοτήσεις επιτοκίων και μειωμένα επιτόκια που μπορεί κάποιος να πετύχει. Εάν το κάνει σωστά, γι' αυτό πάντα λέω ότι καλό είναι να παίρνει κάποιος τη συμβουλή και ενός δικηγόρου που γνωρίζει το αντικείμενο και ενός φοροτεχνικού. Γιατί εκ των πραγμάτων, εγώ επίσης επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το τραπεζικό δίκαιο, οι τράπεζες μοιραία έχουν μια άλλη γνώση γύρω από τα τραπεζικά θέματα. Όχι ότι και οι δανειολήπτες δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν, αλλά καλό είναι να έχεις δίπλα σου κάποιον που να ξέρει κάτι παραπάνω για να έχεις και το αποτέλεσμα που θα σε ικανοποιήσει και το σημαντικότερο να μπορέσεις να το εξυπηρετήσεις το όποιο χρέος σου. Όταν λοιπόν κάποιος μπαίνει στην πλατφόρμα αυτή του εξοδικαστικού, σημαίνει ότι με το που μπαίνει αναγνωρίζει την οφειλή που του ζητάει η τράπεζα. Δηλαδή μπορεί να μου ζητάει 5, αλλά εγώ νομίζω ότι χρωστάω 2. Ναι. Άμα μπω μέσα αναγνωρίζω ότι αυτό που μου λέει η τράπεζα. Ή μπορώ να ζητήσω κάποια εκαθάριση οφειλής. Εγώ γι' αυτό είπα από την αρχή ότι καλό είναι να γίνει προηγουμένως μία επαφή, ακόμη δηλαδή και μία ανάλυση οφειλών, να ζητήσει κάποιος κτλ. Για να έχει την εικόνα και καλό είναι τα στοιχεία, εάν γίνει... Να γίνουν πριν λοιπόν. Εμένα η γνώμη μου είναι αυτή σε έναν βαθμό. Όχι ότι κάποιος που θα το κάνει το πρώτον χωρίς να έχει κάνει επικοινωνία με την τράπεζα δεν έχει τύχει να επιτύχει η πρόθεση διακανονισμού, αλλά καλό είναι να γνωρίζεις, ας πούμε, πάνω κάτω
ποια οφειλή θεωρεί η τράπεζα ότι έχει απέναντί της. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να μπει σε μία διαδικασία εξοδικαστικού, αν εκ των προτέρων γνωρίζεις ότι η τράπεζα, ας πούμε, ζητάει 200 χιλιάρικα και εσύ θεωρείς ότι έχεις εξοφλήσει 100 και χρωστάς τα υπόλοιπα 100. Για λόγους πολλούς, ξέρετε, ότι αυτό με τις 360 και 365 μέρες, τους γενικούς όρους συναλλαγών που έχουν κάποιοι είναι άκυροι κτλ. Και, και πολλές φορές οι τράπεζες δεν συμμορφώνονται με αυτά. Αυτό, εντάξει, ναι, αυτό μπορείς να το αμφισβητήσεις. Βέβαια, τα περισσότερα από αυτά τα θέματα έχουν κριθεί νομολογιακά. Υπάρχουν δηλαδή αποφάσεις. Οι κάποιες φορές, ναι, ακόμα και τώρα. Ο κάθε δανειολήπτης έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει την οφειλή του, έτσι και δικαστικά. Απλά όταν μπαίνει σε μια διαδικασία δικαστική, δεν μπαίνει στη διαδικασία της πλατφόρμας. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Το λέει και η λέξη, άλλωστε. Ναι, ναι. Το λέει και η λέξη. Που και πάλι εγώ είμαι υπέρ του να το προσπαθήσει κάποιος και επιχειρηματίας. Και επί της ουσίας είναι μια δεύτερη δυνατότητα επιβίωσης της επιχείρησής σου, δηλαδή σαν μια δεύτερη ευκαιρία. Βέβαια, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Ανέσο, είχαμε και άλλα θέματα να θέσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Δυστυχώς θα τα πούμε βεβαίως και στο μέλλον. Ναι, το τελευταίο διάστημα έχει ακουστεί και το όνομά σας ότι θα εμπλακείτε με την πολιτική, ότι θα είστε υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Ναι. Αυτό έχει κάποια βάση ή απλώς είναι δημοσιεύματα ανυπόστατα? Να σας πω, καταρχάς έχουμε πολύ χρόνο ακόμη μέχρι τις εκλογές. Έτσι φαίνεται, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, εμένα με ενδιαφέρει να ασχοληθώ. Θα ήθελα με κάθε τρόπο να προσφέρω στον τόπο, στη Θεσσαλονίκη, την οποία αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολλά χρόνια εδώ, γιατί έχω καταγωγή από Κοζάνη, αλλά τα τελευταία 20... Ζείτε και εργάζεστε εδώ. Ζω και εργάζομαι εδώ. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένα, στην ουσία, κρυμμένο διαμάντι. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες σαν πόλη, την αγαπώ πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος που θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει στον τόπο του, είναι καλό να εμπλέκεται με τα πολιτικά. Τώρα, για μένα, ναι, όντως υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να πω, αλλά εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει. Από όποια θέση, ωστόσο, και να βρίσκομαι στις επόμενες εκλογές, εγώ θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να ενισχύσω την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να επανεκλεγεί, γιατί θεωρώ ότι είναι μια κυβέρνηση που έχει πάει τον τόπο πάρα πολλά βήματα μπροστά και θεωρώ ότι της αξίζει να συνεχίσει το έργο αυτό και να δούμε την Ελλάδα πραγματικά να αποκτά άλλη εικόνα. Δηλαδή, εγώ έχω πολύ θετική εικόνα από το έργο της κυβέρνησης μέχρι σήμερα και σαν επαγγελματίας και προσωπικά. Επειδή λοιπόν είστε και νομικός, αλλά και σας αρέσει και η πολιτική, κλείνοντας, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, παρόλο που είστε μια πτυχιούχος, εργαζόμενη, έχετε λόγο, είστε ενεργός πολίτης, ότι ενδεχομένως να σας κάνουν κάποιοι πρόταση να μπείτε στην πολιτική μόνο και μόνο επειδή είστε γυναίκα και υπάρχει ποσόστοση? Δεν σας αδικεί αυτό? Ναι, γενικά τις γυναίκες τις αδικεί η ποσόστοση ή ναι, όχι? Ναι, σαν μέτρο η ποσόστοση, αν με ρωτάτε και εμένα προσωπικά, ναι. Γιατί βάζεις ένα κριτήριο χωρίς να υπάρχει λόγος να υπάρχει κριτήριο. Εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές και πληθυσμιακά, δηλαδή, σε πάρα πολλά επαγγέλματα υπερτερούμε των ανδρών. Ακόμη και στο χώρο της νομικής, της δικηγορίας, σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν αξιολογότατες γυναίκες συνάδελφοι που είναι και πάρα πολύ καλή νομική και πάρα πολύ καλή στη διαχείριση των πελατών τους και φοβερά νομομαθείς. Και έχουμε δυνατότητες οι γυναίκες που πραγματικά, εάν μας δοθεί το πεδίο, θα αποδείξουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ, δηλαδή, ότι είναι, ναι, το μέτρο της ποσόστοσης όντως θέτει ένα κριτήριο χωρίς να υπάρχει λόγος για μένα, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο, σε κάθε περίπτωση, να ενισχύεται η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, παντού. Οπότε, μέχρι να γίνει αυτό αυτονόητο, γιατί ακόμα δεν είναι, ίσως χρειάζεται. Ναι, είναι ένα καλό μέτρο. Αν με ρωτάτε εμένα, ναι, θέτει ένα κριτήριο από μόνο του, το οποίο δεν είναι υπέρ της ισοτιμίας, έτσι όπως λέμε, σίγουρα, και τα λοιπά. Σίγουρα όχι, αλλά είναι ένα κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών. Εγώ υπερθεματίζω. Κυρία Ανέστορα, πραγματικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Βεργίνα Τηλεόραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.